Συνεπή στον δρόμο που ο ίδιο δημιούργησε μετά τη διακοπή του πρωταθλήματο παραμένει ο Πας Γιάννενα που θα έλεγε κάποιο ότι αρνείται να χάσει αλλά δεν μπορεί κιόλα να κερδίσει τα παιχνίδια. Το βράδυ του Σαββάτου στην Τρίπολη, ο Παζ απέσπασε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα με την 5η σερή ισοπαλία. Ενώ συνολικά στα 10 παιχνίδια μετά το Μουντιάλ μετρά 7 ισοπαλίε, 2 νίκε και 1 ήττα. Ο Παζ μετά το Μουντιάλ είναι η ομάδα που δεν καταβάλλεται εύκολα από κανέναν αντίπαλο. Από την άλλη όμως δυσκολεύεται και η ίδια να φτάσει σε νίκες που θα τις δώσουν ξεκάθαρο προβάδισμα στην υπόθεση της παραμονής. Το πρόσημο ωστόσο είναι θετικό και μάλιστα ξεκάθαρα, ειδικά αν αναλογιστεί κάποιο ότι η ομάδα έχει υποφέρει από τους τραυματισμούς που συνεχίστηκαν και στην Τρίπολη με τον Παντελάκη να αντικαθίσταται από το πρώτο ημίχρονο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τράβηγμα που θα τον αφήσει εκτός αγώνων για ένα 20 ημέρο. Ούτε όμως οι απουσίες φαίνονται στον ΠΑΣ με όσους παίκτες μπαίνουν στο ρόστερ για να αντικαταστήσουν τους τραυματίες να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Η συνέχεια του πρωταθλήματος βρίσκει τον ΠΑΣ και πάλι το Σάββατο να υποδέχεται στους ζωσιμάδες των Μπάουκ που έρχεται φουριόζος μετά την νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και θέλει να συνεχίσει τι νίκες για να διατηρηθεί σε τροχιά πρωταθλήματος με δεδομένο το τι προηγήθηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που προκάλεσε την τιμωρία της έδρας του ΠΑΣ και με δεδομένη επίσης την άσχημη εμπειρία. Από άλλε αναμετρήσει, ειδικά με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, με την απαράδεκτη συμπεριφορά των φιλάθλων του και εντό του γηπέδου αλλά και στην πόλη, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αν η αναμέτρηση θα διεξαχθεί παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλεία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, με τι πληροφορίε να αναφέρουν πω η Παϊπαγιάννα προσανατολίζεται να μην εκδώσει εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, αλλά δικαίωμα εισόδου να έχουν μόνο οι κάτοχοι των διαρκεία. Ενδέχεται να εξεταστεί και κάποια λύση που εφαρμόστηκε ήδη σε άλλα γήπεδα, όπου διατέθηκαν επιπλέον κάποια εισιτήρια σε φιλάθλου που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια και σε άλλα εντό έδρα παιχνίδια τη ομάδα. Κάτι που είναι εύκολο να εντοπιστεί μέσω του ΑΜΚΑ. Η αναμέτρηση του Σαββάτου έχει μεγάλο βαθμό επικίνδυνοτητα και επειδή ήδη εκφράζεται έντονα ενδιαφέρον από τη Θεσσαλονίκη για εκδρομέ φίλων του ΠΑΟΚ στα Γιάννενα, καθοριστική σημασία θα είναι η στάση τη τοπική αστυνομία που θα κληθεί να τοποθετηθεί και αυτή και δεδομένων των συνθήκων και όσων έχουν προηγηθεί, να αιτηθεί στο αρχηγείο την απαγόρευση και τη οργανωμένη και τη μεμονωμένη μετακίνηση των οπαδών. Η τελική απόφαση, βέβαια, γι' αυτό ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στον κύριο Αβγενάκη, που αν έχει όμως στα χέρια του την απόφαση του πας να μην εκδώσει εισιτήρια, θα είναι υποχρεωμένος να ανακοινώσει την απαγόρευση των μετακινήσεων.